με χαμόγελα και την διάθεση στο Ζενίθ. Μικρά παιδιά ξεχύθηκαν στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου για να βρουν τον κρυμμένο θησαυρό. Το 26ο παιδικό κυνήγι θησαυρού είναι μια δράση προάγγελος για την έναρξη του Ρεθυμνιώτικου Καρναβαλιού. Πάμε φανταστικά, μας έχει βοηθήσει και ο καιρός. Είναι σήμερα η μεγάλη μέρα, το 26ο παιδικό κυνήγι θησαυρού. Το κυνήγι διοργάνωσε η ομάδα Τα Τεμπελόσκυλα και έχει τίτλο Η Χαμένη Πηξίδα. Στην φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 800 παιδιά που εξερευνώντας και λύνοντας γρίφους προσπαθούν να φτάσουν στα ίχνη του κρυμμένου θησαυρού. Έχουμε μία συγκινητική συμμετοχή πραγματικά με 89 ομάδες από δημοτικά σχολεία της πόλης και των τριγύρω περιοχών. Είναι στο σύνολο περίπου 800 παιδιά, τα οποία είναι πανέτοιμα, έχουν μάθει απ' έξω και ανακατοτά την παλιά πόλη και την έχουν οργώσει και περνάμε φανταστικά. 100 παιδιά συγκεντρώθηκαν σήμερα το πρωί στην πλατεία Μικρασιατών και ξεκίνησαν να οργώνουν τους δρόμους του Ρεθύμνου. Οι μικροί συμμετέχοντες μπήκαν με ενθουσιασμό και παιδική ορμή στον φανταστικό κόσμο των γρίφων, καλλιέργησαν το πνεύμα της ομαδικότητας μέσα από τη συνεργασία και έμαθαν καλύτερα τις διαδρομές της παλιάς πόλης. Πέρα από το προφανή σκοπό που είναι να μάθουμε την παλιά πόλη, την πόλη που ζούμε, την ιστορία της και τα μνημεία της, σίγουρα ακονίζουμε και άλλες δεξιότητες όπως είναι η ομαδικότητα, ο υγιής ανταγωνισμός, το ομαδικό πνεύμα. Οι γρίφοι από ό,τι φαίνεται δεν είναι δύσκολοι γιατί τα παιδιά έχουν προετοιμαστεί τόσο καλά που ξέρουν τα πάντα, τα πάνε πάρα πολύ καλά. Για την διεξαγωγή του παιχνιδιού τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενώ οριοθετήθηκε η περιοχή για την ασφάλεια των παιδιών.